και μη έπεχε θυσία αδίκο, ότι Κύριος κριτής εστί και ουκ εστί παρ' αυτό δόξα προσώπου. Και η απόδοση του χωρίου που σας διάβασα: μη στηρίζεσαι σε θυσία που προέρχεται από αδικίες, γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής και δεν επηρεάζεται από τη δόξα και την επισημότητα προσώπων. Εδώ αντίστοιχα είναι όλα αυτά, γιατί όλα τα χωρία πάνω κάτω σε αυτό το στυλ μένουν. Υπάρχει η αντίληψη ότι μπορώ να προσφέρω στο Θεό θυσία, δώρον, από τις αρπαγές και τις αδικίες που έχω προκαλέσει. Μια τέτοια αντίληψη καθιστά βέβαια τον Θεόν συνένοχον, ούτε λίγο ούτε πολύ τον καθιστούμεν, πως συνένοχο θα μου πείτε, κλεπταποδόχον. Δηλαδή εγώ με αδικίες έβγαλα χρήματα και πάω τώρα ένα μέρος αυτών των χρημάτων να προσφέρω στον Θεόν. Και τι είναι ο Θεός? Κλεπταποδόχος είναι ο Θεός. Θα δεχθεί δηλαδή εκείνο το οποίο εσύ με αδικία και με παρανομία απέκτησες και δίνεις ένα κάποιο μερίδιο εις τον Θεόν? Πού πάμε? Πού πάμε? Πώς σκεφτόμαστε με τον τρόπον αυτόν? Κάποια εποχή, τότε που ζούσαν στην Ελλάδα οι λίσταρχοι, οι Αγγούλας και λοιπά και λοιπά, οι γνωστοί επώνυμοι αυτοί οι μεγάλοι λίσταρχοι, πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ληστεύουν έναν πλούσιο άνθρωπο, ακόμη και μεταφώνου η ληστεία, και το προϊόν της ληστείας των να το κάνουν προσφορές στις εκκλησίες, στα παρεκκλήσια, στα εξοκλήσια κτλ. Να παντρέψουν κόρες, κοπέλες φτωχές, να συντηρήσουν σπίτια φτωχά, κλέβοντας, ληστεύοντας πλουσίους ανθρώπους. Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι δυνατόν ποτέ μια τέτοια προσφορά να γίνει δεκτή στον Θεό? Ο Θεός τέτοιες προσφορές ρητός τις απορρίπτει. Το βλέπουμε εις το χωρίο που διαβάσαμε, ότι μη έπεχε θυσία αδίκο, μη στηρίζεσαι επάνω στην άδικον θυσία που είναι αντίθετη εις τον νόμο του Θεού. Ακόμη ο Θεός μας λέει αυτό το χωρίο, δεν βλέπει σε πρόσωπον ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης να πει ότι από αυτόν δέχομαι, από εκείνον δεν δέχομαι. Δέχεται ο Θεός μόνον από εκείνον που προσφέρει, και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού, όποιος και να είσαι. Κάποτε, να σας πω και μια ιστορία, ο τυφλός το Βιτ, στο βιβλίο το ομώνυμον, το Βιτ, που ήταν εχμάλωτος στην Νινεβή και τυφλώθηκε από την εξής αιτία. Επειδή οι Ασσύριοι που είχαν συλλάβει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, και κάποιοι από αυτούς αταχτούσαν, όπως θέλετε πάρτε, επαναστατούσαν, τους συνελάμβαναν και τους πετούσαν από το τείχος της Νινεβή έξω, και φυσικά επειδή το τείχος ήταν υψηλό, εφωνεύοντο. Και είχαν δώσει εντολή ρητή ότι κανείς δεν θα προβεί το να πάει να θάψει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι για τιμωρία. Αυτό γίνεται και μέχρι σήμερα, είναι γνωστό. Ο Τοβίτ του ήταν αδύνατον να μην πάει να πάρει κρυφά τα πτώματα των συμπατριωτών του, γιατί πάντοτε θεωρείται, όπως και στους αρχαίους Έλληνες, το να μείνει κανείς άταφος μεγάλη προσβολή. Πήγαινε λοιπόν, έφερε τα σώματα των ανθρώπων αυτών και τα έθαπτε. Θεωρείται όμως εκείνος ο οποίος ήταν πεντηκοστή μάλιστα εκείνη τη φορά που συνέβη αυτό, ότι θεωρείται ο ακάθαρτος εκείνος ο οποίος άγγιζε νεκρών. Έπρεπε να περάσουν κάποιες μέρες για να προσφέρει μια θυσία.
Έτσι δεν κάθισε στο τραπέζι του να φάει ως ακάθαρτος, αλλά και δεν πήγε και μέσα στο σπίτι του. Έμεινε απ' έξω. Ήτανε, σας είπα, Πεντηκοστή, κάπου άνοιξης, τέλος ανοίξεως, κάπου εκεί, και σε ένα κρεβάτι απ' έξω από το σπίτι ξάπλωσε να κοιμηθεί. Ένα πουλάκι, ένα σπουργητάκι από πάνω εκεί, όπως αυτός έβλεπε, είχε τα μάτια τα ανοιχτά, κουτσούλησε. Και έπεσε η κουτσουλιά επάνω στα μάτια του, στο μάτι του, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι τα έτριψε τα μάτια. Είναι γνωστό ότι τα κόπερνα, ιδίως των πουλιών, έχουν οξύτητα, πολύ οξύτητα. Όπως λοιπόν και επιπλέον έτριψε τα μάτια του, έφτασε τελικά να τυφλωθεί, να μην πολύ πραγμανώ. Πήγε η γυναίκα του πια να δουλέψει, η Άννα, για να ζήσουνε. Ήταν εχμάλωτη, σας εξήγησε. Είχανε και το γιο του στον Τοβία. Και κάποια φορά η γυναίκα, η οποία έκανε γυναικείες δουλειές στο σπίτι, ας πούμε η φαντά, τέτοια πράγματα, τα πήγαινε να τα πουλήσει. Εκεί είσαι κάποιος έμπορος, της χάρισε ένα κατσικάκι. Όταν το έφερε σπίτι, της λέει ο Τοβίτ, τι είναι αυτό, γιατί αυτό βέλαζε. Λέει, ένα κατσικάκι, πού το βρήκες? Μου το έδωσε το αφεντικό μου. Μήπως είναι κλοπημαίον? Μήπως είναι κλοπημαίον? Γιατί δεν πρέπει να το φάμε αν είναι κλοπημαίον? Όχι, του λέει, δεν είναι κλοπημαίον. Πώς το λένε, δεν το κλέψα, μου το χάρισαν. Δεν είχε πολύ εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Ίσως να είχε δώσει αυτή κάποιες αφορμές να μην είχε εμπιστοσύνη ο Τοβίτ, και έφτασε στο σημείο να κλάψει. Να κλάψει πολύ. Γιατί δεν έβλεπε κιόλας, δεν ήξερε τι να κίνει, πώς να κινηθεί. Δεν ήξερε. Το θέμα είναι ότι πόσο περισσότερο μια θυσία προς το Θεό πρέπει να είναι καθαρή και να μην προέρχεται από αδικίες. Θα μπορώ να κλέψω κάτι και να πάω το προσφέρω στην εκκλησία? Γίνεται αυτό? Εάν για εκείνο που θα φάμε δεν θα πρέπει να είναι από αδικία, από κλοπή, πόσο μάλλον κάτι που αφορά την θυσία του Θεού. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, εις τους τρεις επομένους στίχους, γιατί ο καθένας σε σχέση με τον άλλον έχουν ανωτελεία και είναι ένα νόημα. Ο 13ος, ο 14ος και ο 15ος στίχος. Ου λείψετε πρόσωπον επί πτωχού και δέησιν ειδικημένου εις ακούσετε. Εξυπακούεται ο Θεός. Ου μη υπερίδη οικετίαν ορφανού και χείραν, εάν εκχέει λαλιάν. Και ο τρίτος στίχος. Ουχή δάκρυα χείρας επί σιαγώνα καταβαίνει, και η καταβόησης επί το καταγαγόντι αυτά. Δηλαδή η απόδοση, να σας πω και τους τρεις μαζί στίχους. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί σε βάρος πτωχού ανθρώπου, τον αντίον ακούει τη δέηση του αδικημένου φτωχού. Ο Θεός δεν θα προσπεράσει την παράκληση του ορφανού παιδιού, όπως και της χείρας, όταν θα εκφράσουν στο Θεό το βαθύ τους πόνο. Μήπως τα δάκρυα της χείρας γυναίκας δεν κυλούν στις παριές της τα μαγουλά της, και η κραυγή της δεν στρέφεται εναντίον εκείνων που την αδίκησαν? Και εσύ τώρα με τις αδικίες σε βάρος του πτωχού, της χείρας και του ορφανού έρχεσαι να προσφέρεις θυσία στο Θεό? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να δει με ευμενές μάτι αυτή σου τη θυσία? Θα οργιστεί περισσότερο. Θα έλεγα, μήπως του υπενθυμίζεις ότι με τον τρόπον αυτόν έκανες αδικίες? Ενθυμίστε μία περίπτωση έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι εκείνη με τον προφήτη Ηλία και τη χείρα γυναίκα,
που όταν φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία, κάποια μέρα πέθανε το παιδί της. Και πάει και του λέει: «Άνθρωπε του Θεού, ήρθες να μείνεις στο σπίτι μου. Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού. Εγώ είμαι μια αμαρτωλή γυναίκα». Σημειώσατε δε ότι ήταν και ιδωλολάτρης. «Και ήρθες λοιπόν με την παρουσία σου στο σπίτι μου να υπενθυμίσεις εις τον Θεόν τα δικά μου τα αμαρτήματα. Τι λοιπόν θέλεις τώρα, εάν με αδικία, αδελφέ μου, προσφέρεις θυσία στο Θεό, όσο σπουδαία και πολύτιμη αν είναι, να υπενθυμίσεις εις τον Θεόν τις αδικίες σου».